ο μπαμπάς εκεί πάνω και ο μπαμπάκας, και σίγουρα και εγώ προσέχω, γυμνάζομαι, προσέχω τη διατροφή μου, αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι το γονίδιο. Γιατί βλέπουμε και ανθρώπους που τρέφονται σωστά και προσέχουν και δεν πίνουν και δεν καπνίζουν και δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο καλός ο χρόνος μαζί τους. Οπότε θα έλεγα ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων. Θα μπορούσες, ας πούμε, να χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου μέτρο, με την έννοια ότι, ας πούμε, περιποιείς τον εαυτό σου, βάζεις κρεμούλες, κάνεις αυτό, πας στα κομμωτήρια. Κάνω τα βασικά. Δηλαδή ξυπνάω, βάζω την κρέμα μου. Γενικά δεν περιποιούμε πολύ τον εαυτό μου. Αυτό από πάντα το έκανα. Δεν κάνω πιστολάκι, δεν βάζω τίποτα στα μαλλιά μου. Το καλό, άμα έχεις μακριά μαλλιά, ότι δεν χρειάζεται να βάζεις ζελέ και τέτοια. Δεν έχεις μαλλιά. Το ίδιο συμβαίνει και όταν δεν έχεις μαλλιά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ναι, όντως, και όταν είναι πολύ κοντά. Είναι άμα έχεις πολύ λίγα. Όχι, δεν έχεις. Άμα έχεις λίγα και άμα... Λίγα και καλά. Και άμα έχεις πολλά. Και άμα είναι και ανθρακόνημα, δεν παθαίνουν τίποτα. Παντός και. Μέσα σε όλα αυτά όμως, και αφού έχεις κάνει αυτή την ιστορία με τη μόδα, γιατί έτσι σε γνωρίσαμε εμείς ούτως ή άλλως, τώρα μπαίνεις αυτό από ένα διαφορετικό μετερίσμα, θα έλεγε κανένας. Γιατί υπάρχει ένα άρωμα με το όνομά σου. Υπάρχει ένα άρωμα, ναι. Το άρωμα είναι εδώ. Σπαλ! Έλα, θέλω να μυρίσω το σπαλ, ναι, παιδιά! Σπαλ, φίλε! Θέλω να μυρίσω το σπαλ! Σπαλ! Αντρικό! Σπαλ, αντρικό! Σπαλ, αντρικό!